Επόμενο ζευγάρι είναι η Βάνο και ο Θοδωρής. Θα μας χορέψουν αργεντίνικο τάγκο. Μόνο σίγουρο είναι ότι τελικά όλοι χορεύετε πολύ διαφορετικά χωρίς το άγχος της βαθμολογίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, Καλησπέρα. Τι είναι αυτά. Μπορώ να παρακαλώ να τα δώσω αυτά. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε στον κύριο Λάτσιο. Βέβαια. Παρακαλώ. Είναι κάποια δέσμευση. Ναι. Τι, είναι ένας μυστικός αραβώνας που θα γίνει σήμερα. Οπότε δεν θα σας πω όμως με ποια. Έτσι, μου επιτρέπετε κύριε Λάτσι, πρέπει χαρά. Να το πω ή όχι. Ναι, τι. Με τη Ζέτα λοιπόν. Α, ποια Ζέτα. Α, συγγνώμη, έχουμε λίγο χιούμορ. Τι έγινε ρε παιδιά, συγγνώμη. Όχι, λέω κάτι που δεν ξέρω, κάποια άλλη Ζέτα, κάτι, το νόμιζα ότι είναι. Όχι, εγώ ότι γίνεται μετά από τέτοια σχέση όλο αυτό τον καιρό, έχει γίνει ένας έρωτας υπέροχος και γλυκός. Και είπαμε, ορίστε, να τον κάνουμε πια επίσημο. Γιάννη. Παιδιά, Γιάννη, τα κοιτάει. Γιάννη μου. Δεν μου τα έπεσε αυτά. Έχω βάλει και τους και δεμένους, δεν τα τι να κάνω. Μάλιστα, μάλιστα. Μα κάθε φορά, ξέρεις, του κάνει, ρίχνει μπηχτές. Τώρα χρειάζεται και λίγο έρωτας, να κλείσει η μέρα. Το πειράζω λίγο, γιατί με πειράζει, από εκείνο ξεκινάει. Θα θες θέλω να με προστατεύσεις λίγο, Βάνα μου. Σου έλειψαν οι πρόβες με το Θοδωρή. Μου έλειψε όλο αυτό. Όλο αυτό ήταν υπέροχο. Τα παιδιά πίσω και γι' αυτό και είμαστε εδώ, γεμάτη συγκίνηση και χαρά, για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε εσάς με το ήθος σας και την ευγενειά σας. Όλοι. Όλοι ήσασταν εξαιρετικοί. Και εσύ, πριγκίπισσα. Ευχαριστώ πολύ. Με την ευκαιρία αυτή, επειδή σήμερα λέμε πολλά ευχαριστώ, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον Παύλο Μάνεση, που είναι υπεύθυνος κοινού, τον ανιματέρ μας, τον Γιάννη Μαυρίδη και τους floor manager φυσικά. Τον Γιώργο Ασημινάκη και τον Παναγιώτη Νταλαπέρα. Μας έσπασε τα νεύρα, ειδικά ο Ασημινάκης. Ο Ασημινάκης είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, αλλά τον αγαπάνε όλοι. Νίκος, θέλετε να πείτε κάτι, Αναδιώτης. Το όνομά σας, συγγνώμη. Νίκος. Και πάλι στο Dancing with the Stars. Και πάλι. Με άλλο μαλλί. Ναι, ξέρεις ποιος μου το έφτιαξε. Αφού ξέρεις, αλλά εντάξει. Κάπου πάει. Αυτός που επιμένετε και το δικό σου. Αλλού πήγε το μυαλό μου, αλλά εντάξει. Θες να μιλήσουμε για μαλλιά ή για χορό? Όχι, θέλω να μιλήσουμε για το χορό. Απλά το πρόσεξα. Τόσες εβδομάδες με χορό. Να πούμε κάτι άλλο. Ξεκουράστηκες καθόλου? Ξεκουράστηκα και ομολογώ ότι μου έλειψε τελικά και έστω και μία εβδομάδα που έλειπα. Νομίζω ότι θα μου λείψει, αλλά το είδα την προηγούμενη εβδομάδα το live και μου έλειψε πάρα πολύ αυτό που ζούμε όλο εδώ κάθε εβδομάδα. Δεν προλάβαινα όμως. Δεν προλάβαινε. Ναι, να πάω λίγο και στην επιτροπή τη. Πολύ να πα. Θοδωρή μου, Αναστασία μου, είστε καλά? Τέλεια, με χαρά. Όχι, όχι, βαθμολογία δεν θα έχετε. Τώρα θα πούνε μόνο καλά λόγια. Θα ξεκινήσω από το Φωκά. Δεν είπανε ποτέ κακά και άσχημα ποτέ. Έτσι. Okay. Πάντα διακριτικά. Πάντα διακριτικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε και πάλι μαζί μα. Νίκο μου, εσύ με το δυναμισμό σου. Και η Βάνα με τη φινέτσα τη και την ομορφιά τη που γεμίζει τα μάτια μα. Τα πάντα, τη σκηνή,
του dancing. Και με χαρά που ξανάρθες και χόρεψες πάλι. Έστω και σε εμάς, νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν γίνει ποτέ. Και δεν έχει να κάνει ούτε με τα φώτα και τη λάμψη, έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Δώσατε χαρά και φως και μας επιτρέψατε και εμάς να συμμετέχουμε και να μπορούμε να προσφέρουμε. Σε καιρούς που πραγματικά το έχουμε όλοι ανάγκη. Γαλένα μου. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σήμερα βλέπω όλοι να διασκεδάζουν πολύ περισσότερο. Μάλλον δεν έχουν το άγχος, είναι πιο χαλαροί. Και κατ' επέκταση διασκεδάζουμε κι εμείς πολύ περισσότερο. Γιατί σας βλέπουμε στο καλύτερό σας επίπεδο. Όλοι. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Έχετε κάνει μαθήματα, δεν έχετε κάνει. Έχετε ξεχωραστεί, σας έχει λείψει. Αλλά είστε όλοι σήμερα καλύτεροι. Κύριε Κωστάλα. Νομίζω ότι τους έχει λείψει και τώρα μπορούν να απολαύσουν και εμείς να απολαύσουμε μαζί τους. Χωρίς να έχουμε και εμείς το άγχος του να πρέπει να δούμε αυτό, να πρέπει να δούμε εκείνο και λοιπόν τι έγινε. Και σήμερα κάναμε λίγα βήματα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα να τα μάθεις, να κλωτσάς, να έλεγες. Να λακτίζεις ή να κλωτσάς όπως λένε. Δεν υπέροχο. Ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνη σε όλα αυτά τα live για όλους εσάς. Και είναι η Κατερίνα Παπαμερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό όλων των ζευγαριών. Και ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ στο Λευτέρη Βαθιάκη που χωρίς εκείνον δεν θα ήταν εδώ κανείς μας. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ο Λευτέρης ήταν υπεύθυνος για τους πόνους μας, για τα πιασήματά μας. Λέω μας γιατί και εμείς που δεν χορεύαμε και εγώ που δεν χόρευα, όλο και κάποιο πιάσιμο είχα. Σου που ο Λευτέρης με βοηθούσε πάντα. Λευτέρης πλειομέτρικα. Όχι ψυχικούς, για τα τραύματα. Για τα τραύματα, για τα τραύματα. Για την ψυχική έχουμε άλλους ανθρώπους. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα μα πάρα πολύ. Και εμείς, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.